πέρα θα σας δείξω σήμερα το μαγνητόμετρο του φτωχού. Είναι ένα πρόγραμμα στο τηλέφωνο, θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες, με το οποίο μπορούμε να κάνουμε καταγραφές του υπεδάφους και να πάρουμε μια εικόνα για το τι είναι κάτω από τα πόδια μας. Υπάρχουν βέβαια και καλύτερα μαγνητόμετρα, καλύτεροι μαγνητικοί αισθητήρες, οι οποίοι βέβαια είναι και ακριβότεροι. Ένα μαγνητόμετρο που γνωρίζω, αυτό του κυρίου Κυρίτς, το Magna Smart, κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπορεί να συνδεθεί και αυτό με real time προβολή στο αντικειμένου που καταγράφουμε, με live on data, και να δώσει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα σας δείξω σήμερα την απλή μέθοδο εδώ με το τηλέφωνο. Έχουμε ένα πρόγραμμα που λέγεται Physics Toolbox Μαγνητόμετρο. Το έχω ενεργοποιήσει, όπως βλέπετε στην οθόνη μου. Προσανατολίζω με αυτόν τον τρόπο το αισθητήριο του τηλεφώνου. Τα τηλέφωνα τα περισσότερα έχουν μαγνητικούς αισθητήρες για να μπορούν να περιστρέφουν την εικόνα οριζόντια ή κάθετα, αλλά και για να χρησιμοποιούμε εμείς την πηξίδα. Αυτός ο τρόπος, κάνουμε μερικές φορές οχτάρια οριζόντια και κάθετα, είναι για να προσανατολίσει σωστά τους μαγνητικούς αισθητήρες σε σχέση με το βαρυτικό πεδίο. Ξεκινάω λοιπόν να καταγράφω αυτό εδώ το φράγμα που βλέπετε και θα δούμε τι εικόνα θα μας δώσει. Εδώ δεν έχει real time το μαγνητόμετρο, αυτό είπαμε είναι του φτωχού. Μπορούμε όμως να το εξεργαστούμε με ένα πρόγραμμα που λέγεται Voxler στον υπολογιστή μας και να μας δώσει μια πολύ καλή εικόνα αυτής εδώ της καταγραφής. Ξεκινάω πάντα από αριστερά προς τα δεξιά και κοιτάω η καταγραφή μου να είναι μεγαλύτερη από το στόχο που καταγράφω. Αφού στείλαμε με email, έχει αυτή τη δυνατότητα το πρόγραμμα που εγκαθιστούμε στο τηλέφωνο να μπορεί να αποστείλει τα αρχεία αυτά σε υπολογιστή μέσω email. Αποστείλαμε λοιπόν τα αρχεία αυτά στο email μου και τώρα θα τα ανοίξουμε για να τα κάνουμε στην κατάλληλη μορφή για να τα δεχτεί το πρόγραμμα επεξεργασίας στο Voxler, το οποίο έχω εγκαταστήσει στον υπολογιστή. Είναι ένα πρόγραμμα απεικόνησης το οποίο στην ουσία μετράει τιμές, παίρνει μάλλον τη διαφορά των τιμών που έχουν καταγράψει οι μαγνητικές αισθητήρες του τηλεφώνου και τη μετατρέπει σε χρώματα και σε σχήματα. Ανάλογα λοιπόν με τη θερμοκρασία χρώματος και το σχήμα που βλέπουμε, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του προγράμματος του Voxler. Για να είναι κατάλληλο το αρχείο αυτό το CSV να εισαχθεί στο Voxler, κάνουμε δεξί κλικ και του λέμε άνοιγμα με σημειωματάριο. Εμφανίζεται ένα αρχείο τύπου σημειωματάριο, text, κειμένου, που έχει αυτή εδώ τη μορφή. Πάμε στο αρχείο και του λέμε αποθηκευσιός. Πάμε στο όνομα αρχείου και γράφουμε δίπλα από το αρχείο txt. Μπορούμε να γράψουμε οτιδήποτε θέλουμε, αλλά εκτός από slash, τελείες, κόμματα κλπ. Του λέμε αποθήκευση και το αρχείο μας θα το βρούμε εδώ. Να το. Το βλέπετε. Είναι αυτό εδώ. Αυτό σώσαμε. Πάμε στο Voxler. Ανοίγουμε το Voxler. Πάμε εδώ που λέει Project File Import, εισαγωγή. Στο φάκελο που είχαμε αποθηκεύσει το αρχείο μας, πάμε και το επιλέγουμε. Λέμε άνοιγμα. Εμφανίζεται αυτός εδώ ο πίνακας με τις τιμές. Αυτές είναι οι τιμές που έχουμε καταγράψει συναρτήση του χρόνου, έτσι τα διαβάζει το πρόγραμμα. Okay. Εδώ εμφανίστηκε λοιπόν το αρχείο μας. Πατάμε πάνω του δεξί κλικ και πάμε Graphic Output και επιλέγουμε το Axis. Είναι οι τρεις άξονες που ορίζουν ένα επίπεδο. Αυτό το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να μας δείχνει τρεις διάστατα, ας πούμε τις τρεις διαστάσεις του αντικειμένου. Συνεχίζω λοιπόν τη διαδικασία ανοίγματος του αρχείου. Πάω εδώ που λέει Computational και επιλέγω αυτό εδώ που είναι το Gridder. Κατεβαίνω εδώ, Begin Gridding. Βλέπετε την μπάρα που γεμίζει, είναι έτοιμο. Τώρα συνεχίζουμε να φορτώνουμε με διάφορα δεδομένα που χρειάζονται μέχρι να απεικονίσουμε το αποτέλεσμα της καταγραφής μας.
Πάμε τώρα λοιπόν στο Computational και πάλι και επιλέγουμε Filter. Πάμε στο Grider, συγγνώμη. Και από εδώ Computational Filter. Πάμε στο Filter που έχουμε ανοίξει, Computational Filter. Άλλη μια φορά. Computational Filter. Μπορούμε να βάλουμε και άλλα φίλτρα, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο πιο σωστός αριθμός φίλτρων. Τώρα θα επιλέξουμε, έχει πάρα πολλές τέτοιες, τις εξόδους απεικόνησης. Θα ξεκινήσω με την πρώτη, η οποία είναι, πάω στο Graphic Output, η λεγόμενη High Field. Νάτι. Κατεβαίνω εδώ στο Scale, στο Color Map και επιλέγω, συνήθως για αυτές τις δουλειές είναι κατάλληλη η Rainbow 2. Σας φέρνω τον άξονα περίπου έτσι. Εδώ είναι αυτό που πατάμε, η επιφάνεια. Όπως σας είπα, το πρόγραμμα έχει δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνησης. Ξαναπάμε στο Filter, Graphic Output, High Field. Επιλέγουμε πάλι από το Color Map το Rainbow 2. Πάμε εδώ που είναι οι διάφοροι άξονες, ο Χ, Ψ, Χ, Ζ και Ψ, Ζ και επιλέγουμε το Χ, Ζ. Βλέπουμε ότι η δεύτερη έξοδος εμφανίστηκε κάθετα σε σχέση με την πρώτη. Ξανακάνουμε την διαδικασία, Filter, Graphic Output, High Field, Rainbow 2 και πάμε πάλι στο orientation, αυτό που έχει τους άξονες, που ορίζει τις επιφάνειες συναρτήσεις των αξόνων και πάμε στο BZ. Βλέπουμε ότι εμφανίστηκε και ένα τρίτο επίπεδο. Αυτό από μόνο το, όπως βλέπετε, δεν δείχνει τίποτα. Μα τίποτα απολύτως. Τι θα κάνουμε για να δείξει. Ισιώνουμε, πάμε στο scale και ισιώνουμε τις επιφάνειες. Είμαστε στη High Field 3. Πάμε στη High Field 2, επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Και πάμε και στο High Field 1 και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Πάλι λοιπόν αυτό το σχήμα δεν λέει και πολλά. Καλά κάνει και δεν λέει. Ξαναπάμε λοιπόν στη High Field 1, την έχουμε τικαρισμένη και μπλε. Γιατί αν δεν είναι μπλε θα βλέπουμε άλλη. Λοιπόν, πάμε εδώ και φέρνουμε αυτό στην επιφάνεια πάνω. Πάμε να ορίσουμε τώρα τη HZ, τη δεύτερη δηλαδή High Field. Για μένα είναι πιο εύκολο γιατί ξέρω ότι έχω καταγράψει, κατέγραψα αυτό το φρεάτιο που είδατε. Πάμε και στην τρίτη High Field και τη φέρνουμε εκεί. Τώρα λοιπόν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Σας λέω ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες αυτό το πρόγραμμα, θέλει αρκετό διάβασμα αλλά κυρίως θέλει πρακτική εξάσκηση, φαντασία, υπομονή κλπ. Για να δώσει καλό αποτέλεσμα. Αρχίζουμε λοιπόν, όπως σας είπα, αυτή εδώ είναι η επιφάνεια της γης, εδώ που πατάμε. Να τη λοιπόν η σχάρα πεντακάθαρα και από εδώ πράγματι συνεχίζει και πάει σε ένα άλλο φρεάτιο. Το γνωρίζω προσωπικά αυτό. Κατεβάζουμε λίγο τη συγκεκριμένη έξοδο να δούμε τι μας δείχνει λίγο πιο βαθιά και το κενό συνεχίζει. Συνεχίζει μέχρι που χάνεται, κάπου εδώ τελειώνει το κενό. Αυτό μας δείχνει και περίπου το βάθος του φρεατίου. Το μαγνητόμετρο βέβαια μπορεί να πάει πολύ πολύ βαθύτερα. Στη συνέχεια όμως εδώ βλέπουμε σε αυτήν εδώ την έξοδο, αυτή εδώ της στο Α. Όπως σας είπα γνωρίζω πολύ καλά την κατάσταση πως είναι φτιαγμένο αυτό το φρεάτιο. Βλέπουμε λοιπόν αυτήν εδώ την καμάρα και εδώ να κυλάει νερό. Πράγματι το φρεάτιο είναι γεμάτο νερό λοιπόν και μας το δείχνει πολύ καλά η απεικόνηση σε αυτό το σημείο. Να το πάλι η σχάρα από πάνω όπως την είδαμε, η οποία όσο την ανεβάζω την βλέπουμε όλο και πιο καθαρά, είναι λογικό αυτό. Εδώ είναι η επιφάνεια που πατάμε, όσο χαμηλώνουμε σβήνει αυτό το ίχνος, αλλά έρχονται άλλα στοιχεία που δεν θα μπω στον κόπο αυτή τη στιγμή να σας τα εξηγήσω. Θα σταθώ όμως σε ένα πράγμα που λέγεται δίπολο. Αυτή η κόκκινη επιφάνεια με το άσπρο και αυτή η γαλάζια επιφάνεια με το μπλε είναι ένα δίπολο. Αν θυμόσαστε με το κινητό τηλέφωνο πέρασα πάνω από το φρεάτιο και
Έκανα περίπου αυτή την επιφάνεια κάλυψα. Το φρέατο ήταν περίπου αυτό εδώ και εγώ έφτανα μέχρι εδώ με το κινητό τηλέφωνο, σαρώνοντας. Σβήνω τώρα αυτές τις high-fit και θα επιλέξω έναν άλλο τρόπο απεικόνησης που είναι εξίσου αντιπροσωπευτικός ή και καλύτερος. Πάλι επιλέγω graphic output και πάω σε αυτή που λέγεται wall render. Τη βλέπουμε, δεν δείχνει τίποτα έτσι. Με κάποια κολπάκια εδώ πάμε στο composition και επιλέγουμε maximum intensity. Και επιλέγουμε και ένα χρώμα. Θα επιλέξω το χρωματάκι που λέγεται swarm από το color map. Βλέπουμε λοιπόν κάτι μοντζούρες εδώ, κάτι αυτά. Ίσως μερικοί να έχετε καταλάβει καλύτερα. Εδώ ακριβώς είναι το φρεάτιό μας. Όπως σας είπα είναι δίπολο, ήταν αυτό το κόκκινο με το άσπρο από τη μία και μπλε από την άλλη. Αυτό είναι το κόκκινο. Εδώ είναι το μπλε. Το φρεάτιό μας όμως βρίσκεται κάπου στη μέση, κάπου εδώ δηλαδή. Ανάμεσα από το κόκκινο και το μπλε που δημιουργούν το δίπολο. Τώρα αυτό θέλω να το απεικονίσω λίγο καλύτερα, θα βάλω άλλη μία έξοδο πάνω, η οποία λέγεται High Field, ISO Surface, συγγνώμη. Αυτή εδώ θα πάω στο ISO Value που είναι ισοσταθμιστής τελικά και θα τη φέρω εκεί που θέλω. Αυτή η έξοδος μας δείχνει ακριβώς τη σχάρα, δεν δείχνει το δίπολο, έτσι τη ρυθμίσαμε. Εδώ φαίνονται καθαρά δύο απορροές του συγκεκριμένου φρεατιού, φαίνονται πολύ καθαρά. Και αν προσέξουμε από κάτω, εδώ, αυτή εδώ η κοιλίδα είναι το λιμνάζον νερό μέσα στο φρεάτιο, αυτό που δεν έχει προλάβει να φύγει από τις εκροές. Αυτό είναι ένα φρεάτιο για βρόχινα νερά. Με το μαγνητόμετρο λοιπόν του φτωχού, ένα κινητό τηλέφωνο που έχουμε όλοι, αρκεί να έχει μαγνητικό αισθητήρα, το 99% των τηλεφώνων όμως έχει τέτοιο πράγμα επάνω του, μπορούμε να απεικονίσουμε πάρα πολύ καλά, αρκετά καλά τουλάχιστον θα έλεγα, τι κρύβει το υπέδαφος. Αυτή φαίνεται ότι είναι μια εύκολη καταγραφή, σας διαβεβαιώνω ότι είναι από τις δύσκολες, που φανερώνει ότι οι μαγνητικές αισθητήρες του συγκεκριμένου τηλεφώνου που χρησιμοποίησα είναι καλή. Δεν σας λέω το μοντέλο γιατί είναι λίγο παλιό τηλέφωνο. Σήμερα πιστεύω να είναι ακόμα καλύτερη. Γενικά το ξαναλέω, υπάρχουν μαγνητόμετρα που κάνουν πολύ πολύ καλύτερη δουλειά. Το μαγνητόμετρο δεν είναι για να βρίσκουμε νομίσματα, για να βρούμε μικροπράγματα γενικά. Ένα πιστόλι όμως που δεν είναι σε μεγάλο βάθος θα μπορούσε να το εντοπίσει πάρα πολύ χαλαρά. Το μαγνητόμετρο αντιδρά πολύ καλά στα μαγνητικά υλικά όπως είναι το σίδερο. Και δημιουργεί αυτό το δίπολο. Το δίπολο που είδατε από πάνω, να σας το ξαναδείξω, οφείλεται κυρίως στο ότι η σχάρα ήταν σιδερένια. Και η κοκκινή εδώ, αυτό μας δείχνει ότι έχουμε μία σιδερένια σχάρα, σίδερο. Αν ήταν κάποιο ευγενές εδώ, δεν θα είχαμε δίπολο. Ή θα μας έδειχνε μόνο το κενό, δηλαδή θα μας έδειχνε αυτό το πράγμα και δεν θα μας έδειχνε το αντικείμενο, που είναι το πιο πιθανό, ή θα μας έδειχνε μέσα στο κενό κάτι τέτοιο, σαν αυτό εδώ το άσπρο κόκκινο, τι είναι με λίγο κίτρινο ίσως. Σε γενικές γραμμές λοιπόν το μαγνητόμετρο δεν είναι τόσο για να βρίσκουμε αντικείμενα, όσο για να βρίσκουμε δομές που είναι θαμμένες στο έδαφος, δωμάτια, σπηλιές, νερό κλπ. Θα σας δείξω κι άλλο ένα, μια άλλη καταγραφή που έκανα που είναι εξίσου σοβαρή. Λοιπόν, φίλοι μου, τώρα να δούμε τη δεύτερη καταγραφή και πώς θα τη βάλουμε στο πρόγραμμά μας εδώ το Voxlab. Πάμε σε αυτό εδώ το εικονίδιο το οποίο λέει New Project. Μας βγαίνει λοιπόν μια καινούργια καθαρή επιφάνεια. Ενώ εδώ πάνω στο Voxlab 1 έχουμε την παλιά. Ώστε αν θέλουμε να κάνουμε κάποια σύγκριση να είναι εύκολο. File, η γνωστή διαδικασία. Import. Και επιλέγουμε αυτό εδώ που λέει φρεάτιο. Φρεάτια. Με δεξί κλικ του λέμε άνοιγμα με σημειωματάριο. Πάμε στο αρχείο, κάνουμε αποθήκευση ως φρεάτιο TXT. Αποθήκευση. Το σβήνουμε. Και πάμε εδώ, να το εδώ έχει σωθεί. Φρεάτια TXT, άνοιγμα.
Okay. Graphic Output, Axis. Ορίζουμε τους τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθεί η καταγραφή μας. Computational, Gridder. Στο άξιο κάνουμε Begin Gridding, το ενεργοποιούμε. Έχει και άλλες ρυθμίσεις, δεν σας τις λέω. Μάθετε αυτές και σε άλλο βίντεο ίσως σας δείξω περισσότερα. Επιλέγουμε με δεξί κλικ από το Gridder, Computational, Filter. 1. Πάμε στο filter που ανοίξαμε, Computational, Filter 2. Από εδώ Computational, από το δεύτερο φίλτρο, Filter 3. Από το Filter 3 επιλέγουμε την έξοδο που θα εμφανίσουμε πρώτη. High Field, πάμε στο Color Map, Rainbow 2, όπα, Rainbow 2. Πάλι στο Filter 3. Θα τηρείτε αυτή τη σειρά filter, gridder, πότε στο ένα, πότε στο άλλο, τα μάθετε και τελείως θα βγάζετε λάθος αποτέλεσμα. Ξαναπάμε στο high field. Τώρα έχει γίνει μία ένα με την άλλη. Grayscale το κάνουμε rainbow στο color map και πάμε στο orientation και επιλέγουμε το χιζέ άξονα. Να τη και η δεύτερη που μας εμφανίστηκε. Τώρα θα επιλέξουμε και το τρίτο οριζόντιο επίπεδο από το filter 3 πάλι. Graphic Output, High Field, Rainbow 2, CZ. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μία διαταραχή, τη βλέπετε. Η επιφάνεια αυτή είναι αυτή που πατάμε, το ξαναλέω. Που μας φανερώνει το κενό το οποίο περιέγραψα. Επειδή εδώ έχουμε μικρό μεταλλικό όγκο, ήταν μικρότερο το καπάκι από τη σχάρα, το δίπολο εμφανίζεται εδώ κάτω. Βλέπετε? 1, 2. Θα ισιώσω όλες μου τις επιφάνειες και θα αρχίσω σιγά σιγά να τις πειράζω μέχρι να φέρω ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάει γι' αυτό. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Εδώ ακριβώς είναι το φρεάτιο. Φρεάτιο, όπως σας είπα, με καλώδια του ΟΤΕ. Θα το δείτε να ανεβαίνει και ψηλότερα για να το καταλάβετε. Θα αρχίσω από εδώ. Επειδή και αυτό είναι σιδερένιο, να το δίπολο, κόκκινο. Εδώ μας έχει φύγει λίγο, ήθελε μεγαλύτερη καταγραφή, ίσως να το και το μπλε του. Κάπου στη μέση, μεταξύ κόκκινου και μπλε, δηλαδή κάπου εδώ ας πούμε, είναι το ρολόι που καταγράψαμε. Γύρω γύρω αυτά εδώ δείχνουν περισσότερο ότι το χώμα από κάτω είναι σκαμμένο, όχι το κενό, δεν είναι τόσο καθαρό όπως το κενό, διότι απλά το χώμα μπορεί να είναι πιο πατημένο σε κάποιο σημείο, λιγότερο σε άλλο και μας δίνει αυτή την εικόνα σαν να είναι κενό, δεν είναι κενό. Από κάτω βλέπουμε το σκάψιμο του φρεατιού, το οποίο είναι όλο εδώ γύρω γύρω εξίδερο και αυτό μας έχει βγει πορτοκαλί. Θα του φέρουμε και αυτήν εδώ την έξοδο. Έτσι να το δείξουμε πιο απεικονιστικά. Να το φρεάτιο από πάνω, να το από κάτω, μέχρι εκεί που τελειώνει. Γύρω γύρω βλέπουμε καθαρά το σκαμμένο χώμα. Αυτό συνήθως γύρω από ένα τέτοιο κόκκινο, αυτό το πράγμα υποδεικνύει, καταδεικνύει σκαψίματα. Όπως και αυτά τα κενά που μας δείχνουν ότι το χώμα δεν έχει μια πυκνότητα παντού, αλλά έχει πατηθεί καλύτερα, αλλού λιγότερο, γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα μπλεδάκια. Ενώ εδώ έχουμε καθαρό κενό και είναι ένα δίπολο μεταξύ του κόκκινου και αυτού. Και εδώ, αν θα δείτε, υπάρχει άσπρο, δεν έχει καταγραφεί για κάποιο λόγο τόσο έντονα, αλλά υπάρχει άσπρο που υποδηλώνει στην ουσία ένα πολύ δυνατό σήμα. Και κάπου εκεί φαίνεται και το καπάκι καλύτερα, το μεταλλικό που είδατε στην εικόνα. Και τώρα θα πάω, όπως φαίνεται και εδώ κάτω, να σας δείξω τα σκαψίματα που έχει σκαφτεί λίγο παραπάνω και το φρεάτιο είναι μέχρι εδώ. Από εδώ υποθέτω φεύγουν τα καλώδια και πάνε όπου πάνε, προς τον ΟΤΕ, προς άλλα σπίτια κλπ. Σβήνω αυτές εδώ όλες τις επιφάνειες απεικόνησης και θα επιλέξω την Wall Render.
Ξαναπάω στο Alpha Blending και του λέω Maximum Intensity, μην το ξεχνάτε αυτό. Και εδώ θα επιλέξω High Points 2. Δεν μας δείχνει και πολλά πράγματα, επιλέγουμε αυτή, αν δεν μας δείξει θα πάμε σε μια άλλη που θα σας δείξω. Να δω λίγο, να το κάνω να φαίνεται λίγο καλύτερα, εκεί. Πήραξα στην ουσία το opacity, τη διαφάνεια, πόσο σκούρο ή πόσο διάφανες θα είναι το γράφημα που φτιάξαμε την Blender. Θα επιλέξω λοιπόν ένα άλλο χρώμα, θα πάρω το swap, να το, μας έκατσε καλά. Και θα βάλω και μία τελευταία έξοδο, η οποία λέγεται ISO Surface. Να τη για αυτή, θα της δώσω ένα χρώμα έντονο να ξεχωρίζει. Θα τη βάλουμε το ίδιο ζέμπρα. Και θα προσπαθήσουμε, ρυθμίζοντας το ISO Value, δηλαδή τι. Θα κοιτάξουμε να την εφαρμόσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε αυτό που μας έδειχνε προηγουμένως αυτή εδώ η έξοδος. Την φέρω και λίγο πιο κοντά για να φαίνεται. Την κοινό πέρα εδώ θα σας δείξω ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες απεικόνησης. Εδώ βλέπουμε ότι είναι το μπλε, το κενό του διπόλου που είχαμε δει πριν. Αν τη σύρουμε κατά εκεί, τι γίνεται? Θα μας δείξει το κόκκινο. Εδώ κάπου λοιπόν, όπως το βλέπουμε, είναι το καπάκι αυτό. Δίπλα είναι το δίπολο που κάνει μπλε χρώματος. Να σας τη σβήσω λίγο να δείτε τι εννοώ. Πράσινο αυτό εδώ. Και από την άλλη μεριά, αν τη μεταφέρουμε διαφορετικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, θα έρθει και θα μας καταδείξει τις αρνητικές τιμές, θα σας πω τι είναι αυτές, δηλαδή το μπλε του διπόλου. Εδώ λοιπόν είναι το καπάκι μας. Να το. Θα παίξουμε με την Highfield πάνω κάτω, έτσι να δείτε τι συμβαίνει, να τι μένει. Καταφέραμε και απομονώσαμε το σίδερο, αυτό θέλω να σας δείξω τώρα, και το φρεάτιο. Το φρεάτιο γύρω-γύρω, εκτός από το καπάκι από πάνω, έχει και εκεί ένα κομμάτι με σίδερο. Νομίζω φαίνεται καθαρά ότι είναι κενό. Επειδή είναι όμως μεταλλικό κενό, μας το βγάζει έτσι, αλλιώς μας το βγάζει περίπου όπως αυτό εδώ. Εδώ έχει γύρω-γύρω σίδερο, γι' αυτό βγαίνει έτσι. Ξανά σβήνω την Highfield, ανοίγω την Ball Render. Και με κάποιες ρυθμίσεις όπως είναι τα highlights, εδώ πάνω είναι τα highlights, αυτό εδώ, να το, θα προσπαθήσω να την κάνω πιο ρεαλιστική. Πάμε στο ISO Surface. Εδώ ακριβώς, το εδώ, μας δείχνει από την εμπειρία μου, σας το λέω ότι το κενό ήταν πιο βαθύ και του έχουν ρίξει χρώμα, το έχουν σκεπάσει. Τα εδώ τα κόκκινα πιθανότατα είναι πέτρες. Μάλλον πέτρες είναι. Για να εκτιμήσουμε όμως την αξία του αντικειμένου, όταν έχουμε ένα καλό μαγνητόμετρο και έχουν γίνει δοκιμές από την εταιρεία, μπορούμε να πιστοποιήσουμε αν πρόκειται για κενό, για πέτρωμα, για στόχο και με έναν άλλο τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Πάμε εδώ στο Property Manager, εδώ που λέει Legend. Ας βγάζει αυτό εδώ το μενού. Τικάρουμε Show Legend. Εμφανίστηκε εδώ αυτή η μπάρα. Τη μεγαλώνουμε, μπορούμε και να τη φαρδίνουμε αν θέλουμε, μπορούμε και να την πάμε πάνω κάτω. Μπορούμε να τη σύρουμε στο οριζόντιο άξονα κλπ. Εδώ τι βλέπουμε, τιμές από μείον 33 μέχρι 70. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, διότι στην ουσία τι δείχνει, μία μεγάλη διαφορά στις ηλεκτρομαγνητικές τιμές σε αυτό το σημείο. Οι πολύ χαμηλές είναι 33 που αντιστοιχούν στο χώμα, ενώ οι πολύ μεγάλες φτάνουν το 70, 82, 5, 16. Αυτό λοιπόν είναι μία πολύ καλή ένδειξη χονδρικά, όταν δεν βλέπω εδώ είναι φρέατη, όταν είναι κάτι στο χώμα, η υψηλή διαφορά μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης τιμής, που μας φανερώνει ότι έχουμε κάποιον στόχο που είναι πολύ πιο
αγώγιμος, κατά πάσα πιθανότητα μεταλλικός, από το χώμα που βρίσκεται γύρω του. Και αυτό βλέπουμε το κάτω-κάτω 33, δηλαδή, να το δούμε και εδώ, η τιμή, ας πούμε, στο σκούρο μπλε εδώ είναι 33, ενώ εδώ πάνω, άμα τα ανεβάσουμε και λίγο ψηλότερα, στην επιφάνεια της γης, ξέχασα να γυρίσω από το Legend, να ξαναπάω στο General για να βλέπω στην Highfield. Εδώ πάλι φαίνεται περίπου το ρολόι, το φρεάτιο συγγνώμη. Εδώ έχουμε καθαρή απεικόνηση της κατάστασης που επικρατεί. Αυτές εδώ οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Σε αντίθεση με αυτήν εδώ την τιμή που είναι κάπου εδώ, είναι γύρω στις 35-36 χιλιάδες. Αυτό είναι μια πολύ καλή προϋπόθεση για να ξέρουμε ότι από κάτω έχουμε μεταλλικό μαγνητικό στόχο, όπως είναι το νίκελ, το σίδερο κλπ. Στα ευγενή ισχύουν άλλα πράγματα. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία να σας τα εξηγήσω, γιατί δεν μπορείτε να τα χωνέψετε όλα μαζί. Αυτά φίλοι μου για το Voxler. Σας ξαναλέω ότι με ένα καλό μαγνητόμετρο μπορούμε να εντοπίσουμε ανομαλίες στο εσωτερικό της γης, όπως είναι ένα πολυβολείο, όπως είναι ένα στάφος ή ένα φυσικό κενό. Ξεχωρίζει πάρα πολύ από το σχήμα. Το φυσικό κενό έχει ένα καθόριστο σχήμα. Όταν είναι ανθρώπινη κατασκευή, συνήθως ακολουθεί κάποιο γεωμετρικό σχήμα. Εξετάζουμε και αυτές εδώ τις τιμές και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Όλα όμως, η ορθότητα αυτής της μεθόδου έγινε στο ότι πρέπει να ξέρεις να διαβάσεις το πρόγραμμα. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα αυτού του προγράμματος. Είναι λίγο εξειδικευμένο. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας προτείνω τη λύση του κυρίου Κυρίτσι, να δοκιμάσετε το μαγνητόμετρο της Magna Smart, έτσι το έχει ονομάσει, και να πάρτε και το Icon Data, το καταγραφέα δεδομένων που έχει. Στην ουσία κάνει ό,τι κάνει και αυτό, διαβάζει τη μέση του Excel. Σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή την ώρα που περνάτε από πάνω και κάνετε την καταγραφή, θα βλέπετε να σχηματίζετε το αντικείμενο το οποίο σκανάρετε. Και οι δύο μέθοδοι είναι πολύ καλές. Του κυρίου Κυρίτσι είναι πιο βολική γιατί δεν θέλει πολύ μελέτη. Είναι ξεκάθαρη μέθοδος, αρκεί να είναι καλός ο ανιχνευτής μετάλλων, το μαγνητόμετρο, γιατί κάνει για όλα τα αυτού του τύπου τα μηχανήματα, το Icon Data. Και δίνει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα σας δείξω μερικά για να καταλάβετε. Λοιπόν, φίλοι μου, τα λέμε πάλι σύντομα.